Ελάτε και πάμε να δούμε μια φοβερή, μια υπέροχη εικόνα που θα μας διδάξει αγάπη και δικαιοσύνη. Πώς ξεχωρίζει ο Θεός από τον κακό άνθρωπο. Πώς ο άνθρωπος του Θεού είναι διαφορετικός. Αλλά ελάτε να μην μακρηγορώ για να δούμε μια εικόνα αληθινή. Ελάτε να ξεφυλίσουμε την Αγία Γραφή πολύ γρήγορα, απλά και ταπεινά. Από αυτά που ξέρουμε, να μάθουμε τα πιο πολλά από τους πατέρες και τις μητέρες που είναι Άγιοι στη χώρα μας, στην Ορθοδοξία μας, και αυτοί που έρχονται τώρα στον χώρο της Ορθοδοξίας να δουν τι απλά, ομορφιά, διαφορά και μοναδικό τους περιμένει. Είμαστε λοιπόν στα χρόνια του Χριστού. Θυμάστε, θα το πω στα πολύ γρήγορα, ότι ξημέρωσε και ο Χριστός μας επέστρεψε και μπήκε πάλι στην Αγία Πόλη. Ήταν πρωί ακόμη ότι ο ήλιος έβγαινε και κάθισε έξω από το ναό, κάτω στο χώμα κάθισε. Εκεί που κάθισε λοιπόν, να σου και έρχονται από μακριά τα καλά παιδιά, οι Φαρισαίοι, αυτοί που την πολεμούσαν, και το φέρουν αναμαλιασμένη και σχεδόν ημίγυμνη μια νέα κοπέλα. Τι είχε κάνει την προηγούμενη μέρα? Γλέντια, χαρές, κρασιά, κρασί παραπάνω, παρέ, και η γυναίκα εμίχευσε. Πήγε με άλλο άντρα λοιπόν. Έκανε αυτό που δεν έπρεπε να κάνει. Σκεφτείτε λοιπόν, μια κοπέλα που την έχουν πιάσει από βραδείς οι Φαρισαίοι της εποχής, την είχαν όπως την είχαν και ξεμαλιασμένη, η μύγη μου την κουβαλάνε στον Χριστό μπροστά. Και εκεί λοιπόν τη φέρουν για να την κρίνει. Την φέρουν για να τον δυσκολέψουν. Γιατί ο μοσαϊκός νόμος έλεγε, αν πιάσεις γυναίκα που πορνεύει, πρέπει λιθοβολισμός. Σκότωμα δηλαδή με πέτρες. Και την πήγαιναν λοιπόν στον Χριστό οι μεγάλοι Φαρισαίοι. Ποιοι ήταν οι Φαρισαίοι? Οι παπάδες της εποχής. Τα αφεντικά, τα μεγάλα, οι γνώστες. Και είχαν λοιπόν μέσα στο πονηρό, κακό, σατανικό μυαλό τους. Αν πει να τη σκοτώσει, όπως λέει ο Μωσαϊκός, θα πάει κοντά στους θρωμές που δεν επέτρεπαν εκείνη τον καιρό θανάτους. Αν όμως δεν τη σκότωνε και ήταν καλός με τους Ρωμαίους, θα πήγαινε κοντά στο Μωσαϊκό νόμο. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι έκανε ο Χριστός μας. Και αυτό είναι, φίλοι μου, το μήνυμα για μας στην εποχή μας, στο 2020, 2021, 2022 και πάμε όσο φτάσουμε. Και την φέρουν μπροστά του. Όλοι με το χέρι, ο καθένας κρατούσε και από μια πέτρα. Η κοπέλα αναμαλιασμένη, η μίγυμνη, και αυτοί λοιπόν την κουβαλάνε. Και του λένε τι έκανε. Ο Χριστός είναι μπροστά. Κάθεται στο χώμα. Εικόνα φοβερή, ε. Μια πόρνη μπροστά, ας υποθέσουμε, όπως τη λέει, και οι μεγάλοι παπάδες της εποχής όρθιοι μπροστά στο Χριστό μας. Και κάθεται κάτω στο χώμα. Δέστε εικόνα. Ο Μέγας, ο αληθινός, ο μόνος δίκαιος, ο μόνος αναμάρτος, ο μόνος Άγιος είναι στο χώμα. Βλέπετε, αδέρφοι, πως κρίνει ο Χριστός από κάτω. Ούτε από δίπλα, ούτε από πάνω. Είναι κάτω. Βλέπει τι κάνεις. Σε βλέπει από εκεί χαμηλά. Βλέπει τα πάντα. Και είναι ταπεινός. Φαντάζεστε έναν κριτή στο δικαστήριο, κάθε κάτω χαμηλά, και πάνω είναι αυτοί που κρίνονται, οι κρινόμενοι. Κάθε λοιπόν κάτω. Δεν σηκώνει τα μάτια. Και ενώ πολλές φορές αργούσε, πέδευε τους Φαρισαίους για να απαντήσει, εδώ απαντά αμέσως. Γιατί? Για να μην ταλαιπωρεί την πόρνη. Σωστά λοιπόν, τι έγινε? Εκείνοι του λένε, την πιάσαμε να μοιχεύει. Και τώρα? Και φυσικά εκείνος τους απαντά με εκείνο που το γνωρίζουμε, να το μάθουμε δεν το ξέρουμε. Ο πρώτος αναμάρτος, το λίθο, βαλέτ. Όποιος από εσάς, ο αναμάρτος. Όποιος λοιπόν από εσάς δεν έκανε κάτι, ας σε χτυπήσει. Κρύφτηκαν. Πάνε οι Φαρισαίοι. Τα χάσαν τα γράμματα. Χάσαν τις θεωρίες. Ένας-ένας, ειδικά από τον γυραιότερο, πέτρεξαν τις πέτρες και έφυγαν. Τότε σηκώνει τα μάτια του Χριστός και ρωτάει την κοπέλα, την κυρία. Πού είναι? Έφυγα, λέει εκείνη. Εσύ? Όχι, δεν έφυγα. Είμαι εδώ. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ο Χριστός, απόλυτη αγάπη, μοναδική δικαιοσύνη. Θα μπορούσε να ξεφτυλίσει την πόρνη. Θα είχε δικαίωμα να κάνει ό,τι εκείνος νόμιζε. Κι όμως την κάλυψε, την έκλεισε στην αγκαλιά του, δεν άφησε κανένα την πειράξει, μια πόρνη. Κι όμως έδιωξε τους παπάδες της εποχής και κράτησε στην αγκαλιά του την πόρνη. Και εκείνη έμεινε εκεί. Δεν έφευγε. Ήταν εκεί. Και ο Χριστός, όση ώρα μιλούσαν, έγραφε κάτω με το χέρι του. Βλέπετε, την προηγούμενη μέρα τον λέγανε ότι είναι αγράμματος. Κι όμως εκείνος εκείνη τη μέρα έγραφε. Είναι δυνατόν ο Χριστός να μην ξέρει γράμματα? Τι έγραφε, λένε οι πατέρες? Αδάμ. Χώμα δηλαδή. Είσαι από το χώμα. Και πρόσεξε. Αλλά έγραφε και κάτι άλλο. Τις αμαρτίες μας. Βλέπετε, φίλοι μου, αγάπη τόσο μεγάλη που δεν κολλάει, δεν χωράει στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Γράφεις ποτέ αυτά που σου χρυσούν στο χώμα? Θα τα πάρει ο αέρας, θα τα σβήσει η νύχτα, η βροχή.
Εκεί γράφει τις αμαρτίες μας. Και εμείς όμως δεν καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η αγάπη του και η μοναδική του δικαιοσύνη. Αγκάλιασε την πόρη. Προσέξτε όμως, δεν της είπε καλά έκανες. Αφού έφυγαν, ούτε την ξεφτέλησε όλους μπροστά. Της είπε πήγαινε και να μην ξαμαρτάνεις. Τη συγχώρεσε. Εκείνη κατάλαβε. Γιατί εκείνος μπορούσε να βάλει δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη του ήταν η αγάπη. Να πας, να φύγεις. Την έκανε από κάτω και χαμηλά. Όχι στα μούτρα, όχι ψηλά, όχι σκληρός, αλλά από κάτω. Και αφού έδιωξε τους γνώστες και τους καλούς της εποχής και φύλαξε την πόρνη κοντά του, τη συγχώρεσε και την έστειλε πάλι πίσω να ζήσει και να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Βλέπετε αδέρφια μου, το πρόσωπο του Χριστού μας μέσα στη γη μπήκε στην ανθρώπινη ιστορία και έδειξε αγάπη, έδειξε συγχώρεση, έδειξε δικαιοσύνη, έδειξε κρίση θεϊκή. Εμένα να μου κάνεις κάτι θα σε ξεφτυλίσω και βλέπετε πολλές φορές ξέρεις ποιος είμαι εγώ και μετά η κάθε θεία, ο κάθε θείος, ο κάθε πολιτικός, ο κάθε. Εκείνος που είναι πάνω από όλους, εκείνος που έκανε το σύμπαν, που έκανε τον άνθρωπο μοναδικά με τα χέρια του, κάθεται κάτω και βλέπει το πλάσμα του από κάτω. Και δεν τους κοιτάζει. Δεν κοιτάζει την κοπέλα για να την ξεφτυλίσει. Δεν μιλάει άσχημα. Πώς θα μπορούσε να πει, δεν έκανε τίποτα. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, και βλέπουμε όλοι μας πως αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο του Χριστού μας. Δεν το μάθαμε, δεν το είδαμε. Μας πέρασε ένα πρόσωπο σκληρό, κακό, αδικίας, εκδίκησης και φυσικά κακίας. Δεν είναι όμως έτσι. Έρχομαι να σας αφήσω. Και άλλη φορά το είπαμε, όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Χριστός μας δεν νικέται, να το θυμάστε. Και αν είπα και άλλη φορά, οι παπάδες θα σιωπήσουν, θα μιλήσουν οι πόρνες. Και αν οι θεολόγοι και οι γνώστες μπερδεύουν τη γλώσσα τους, θα έρθουν κακούργοι, θα έρθουν του δρόμου, θα έρθουν άλλοι με χρώματα σκούρα, μπερδεμένα από χώρες που δεν μάθανε τίποτε και θα μιλάνε για Χριστό. Γιατί απλά, το είπα και άλλη φορά και σας αφήνω. Ο Χριστός και η Ορθοδοξία μας δεν νικέται. Σταμπέλος Κλήμης, τα σέβη μου.